Οι εργαζόμενοι στον επισητισμό, τουρισμό και τα ξενοδοχεία είμαστε οι πολλοί. Είμαστε αυτοί που χωρίς εμάς δεν θα υπήρχε ξενοδοχείο, εστιατόριο, καφέ, μπαρ και κέτερι. Είμαστε οι πολλοί που όταν σκεφτόμαστε, συζητάμε και αποφασίζουμε να μπούμε στη μάχη, κανείς δεν μπορεί να μας αντιμετωπίσει. Εμπιστευόμαστε τις δυνάμεις μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας μας. Τα μέτρα που έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια, οι εργοδότες, η κυβέρνηση και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του κράτους που συλλαμβάνουν και επιβάλλουν πρόστιμα σε κάθε εργαζόμενο που αντιστέκεται και αγωνίζεται. Διεκδικούμε διασφάλιση του εισοδήματος όλων των εργαζομένων στον τουρισμό με βάση τους μισθούς του 2019. Να ενταχθούν στο μηχανισμό στήριξης όλοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, επισητισμό, τουριστική συνοδή, ξεναγή, οδηγή τουριστικών λεωφορείων. Η απάντηση που πήραμε από τον το Υπουργείο είναι ότι ενώ ανακοινώνεται ότι είμαστε στα μέτρα στήριξης Νοέμβρη-Δεκέμβρη, δεν είμαστε. Προβλέπεται να μπούμε Γενάρη-Φλεβάρη. Προβλέπεται, περιμένουμε να ψηφιστεί για να πούμε Γενάρη-Φλεβάρη. Όταν αναφέραμε για την ασφαλιστική κάλυψη, προβλέπεται και αυτή να γίνει μια άπειρη από το Υπουργείο, έτσι ώστε να πάρουμε τα ένσημα για να έχουμε ασφαλιστική κάλυψη για την φαρμακευτική στην ουσία για τον επόμενο χρόνο. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, 1.868 ευρώ για 12 μήνες δεν είναι αρκετά για να ζήσει κανένας. Άρα λοιπόν αυτό που απαιτούμε είναι συνεχής οικονομική στήριξη στους εργαζόμενους στον τουρισμό, καθώς αποδεδειγμένα είναι στα πληττόμενα επαγγέλματα και 12 σχεδόν μήνες τώρα ζούνε με τα απολύτως απαραίτητα. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε αυτά που πραγματικά πρέπει να δοθούν. Για άλλη μία φορά, η απαράδεκτη στάση του Υπουργείου Εργασίας και του νέου Υπουργού Εργασίας, του κυρίου Χατζηδάκη, προκαλεί χιλιάδες οικογένειες εργαζομένων στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στον τουρισμό συνολικά, με το να μην δέχεται την αντιπροσωπεία τους για να καταθέσουν τα αυτονόητα αιτήματά τους. Τη διασφάλιση δηλαδή του αξιοπρεπούς εισοδήματος που δικαιούμαστε όλοι για να ζήσουμε τις οικογένειές μας μέσα σε αυτή την περίοδο που με ευθύνη της κυβέρνησης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων στον τουρισμό δεν έχουν κανένα εισόδημα, το ξαναλέμε. Και απαγορεύουμε και στον κύριο Χατζηδάκη και στους υπόλοιπους της κυβέρνησης να συνεχίσουν να λένε ότι στηρίζουν τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Η συνάντηση όμως που πραγματοποίησε ο κύριος Χατζηδάκης ήταν με τον ΣΕΤΕ και τους εργοδότες. Εκεί λοιπόν δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει τον τουρισμό γενικά και αόριστα, που στη μετάφραση σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να δίνουν προγράμματα, επιδοτήσεις, ασφαλιστικές εισφορές και ένα σωρό άλλα προνόμια στους μεγαλοξενοδόχους, τις μεγάλες εταιρείες του τουρισμού, τα μεγάλα τουριστικά πρακτορία. Γι' αυτό ο κύριος Χατζηδάκης δεν συναντιέται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε για άλλη μία φορά το υπόμνημα των αιτημάτων μας. Καταθέσαμε για άλλη μία φορά ότι θα συνεχίσουμε όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα να αγωνιζόμαστε για την ίδια μας τη ζωή, για την υγεία μας, για τη δουλειά μας.
και θα συνεχίσουμε να απαιτούμε μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας και των εργαζομένων και των τουριστών και να αφήσουν τις συκοφαντίες απέναντι στους αγώνες μας, στους αγώνες των παιδιών μας που προχθές ήταν στον δρόμο μαζί με μας για να διεκδικήσουν το δικαίωμα να μπουν στα σχολεία, να μπουν στα πανεπιστήμια, να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Και η απάντηση της κυβέρνησης ήταν η καταστολή. Μας είπαν ότι βλέπουν μήνα-μήνα το θέμα της αναστολής των συμβάσεων και της καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Εμείς όμως, συνάδελφοι, μπορούμε μήνα-μήνα να λέμε στο παιδί μας «Θα έχεις ή δεν θα έχεις γάλα». Έτσι λοιπόν εμείς μπορούμε να προγραμματίσουμε τη ζωή μας. Είναι απάντηση αυτή της κυβέρνησης που μπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας μήνα-μήνα, μέρα-μέρα. Έτσι προγραμματίζουν οι ξενοδόχοι και οι τουριστικοί πράκτορες τη ζωή τους μήνα-μήνα. Μην τολμήσουν λοιπόν, το λέμε, να μην τολμήσουν να βάλουν χέρι ακόμα και σε αυτά τα ελάχιστα τα επιδόματα μπροστά στο άνοιγμα του τουρισμού. Θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο, κυρίως όμως μέσα από την οργάνωσή μας, μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από το μοναδικό μας όπλο που είναι ο συλλογικός αγώνας αυτών που θέλουν να χτυπήσουν με την σημερινή απαγόρευση της συγκέντρωσής μας, επειδή έχουμε πάνω από 100 άτομα στη σημερινή συγκέντρωση. Και μάλιστα το πρώτο ερώτημα, να ξέρετε, από το Υπουργείο ήταν αυτό: πόσοι θα είστε? Θέλοντας να βάλουν στο γύψο τους αγώνες μας, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα ότι είναι πολύ αποτελεσματικοί όσο είναι μαζικοί και έχουν στο κέντρο το πραγματικό εχθρό που είναι τα κέρδη, το κυνήγι του ανταγωνισμού για να θησαυρίζουν οι λίγοι και οι πολλοί να μένουν στην πείνα, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Συνεχίζουμε λοιπόν, συνάδελφοι, οργανώνουμε την επόμενη κινητοποίησή μας μέσα στο Πλευάρι για να απαιτήσουμε τα ακριβώς αυτονόητα. Καλή δύναμη σε όλους, οργανωμένοι μέσα από τα σωματεία μας, όπου δεν υπάρχουν φτιάχνουμε νέα επιτροπές αγώνα, δυναμικά, αποφασιστικά,